Αν δεν προστατεύσουμε τους ευπαθείς πληθυσμούς, μπορούμε να φτάσουμε σε αστρονομικές θνητότητες. Δεν υπάρχει σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση στην Ελλάδα, τόνισε ο κορυφαίος επιστήμονας Γιάννης Ιωαννίδης, μιλώντας στην άκρως αποκαλυπτική εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Από 6% μέχρι το 39% του ελληνικού πληθυσμού έχει, όπως εκτιμά, μολυνθεί, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στην κεντρική Μακεδονία, ενώ τα λιγότερα στο νησί μας, με τον ίδιο να ακρούει το καμπανάκι του κινδύνου προς όλους τους αρμόδιους. Ο πιθανός αριθμός των κρουσμάτων είναι από 650.000 μέχρι λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια. Η διάμεση εκτίμηση θα ήταν 23%. Στην κεντρική Μακεδονία το ποσοστό είναι από 11 έως 69%. Με διάμεση εκτίμηση 40%, στην Αττική είναι περίπου το μισό, μάλλον, και στην Κρήτη είναι περίπου το μισό του μισού. Η επιδημιολογική επιτήρηση εσάς σας ικανοποιεί, κυρία Παγώνη? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν λάθη στις επιτηρήσεις επιδημιολογικές. Αλίμονο και αν δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, η σε εισαγωγικά επιδημιολογική επιτήρηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια ατυχέστατη, διότι είναι παντελώς αναποτελεσματική, δεν προσφέρει τίποτα. Τυφλή δειγματοληψία που γίνεται σε πλατείες, σε πάρκινγκ. Σαφώς δεν υπάρχει οργανωμένη επιτήρηση, δεν υπάρχει αντικειμενικά επιλεγμένο δείγμα το οποίο να εκπροσωπεί το σύνολο του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα που έχουμε είναι πενιχρά για να μας πούνε αν μία μετάλλαξη διαδίδεται περισσότερο ή αν είναι πιο θανατηφόρα. Είναι πιθανό ότι το βρετανικό στέλεχος μπορεί να διασπείρεται πιο γρήγορα. Στην Ελλάδα, πλήρως εμβολιασμένοι με δύο δόσεις, είναι κάτω από 1% του πληθυσμού, με τους επιστήμονες να αναφέρονται σε αδυναμίες ακόμη και στην οργάνωση του εμβολιασμού. Οι ήδη μολυσμένοι, όπως είπαμε, είναι από 6 έως 39%. Η Ελλάδα, δυστυχώς, οδηγείται ουσιαστικά σε ανοσία γέλης. Μακάρι να μπορούσαμε να την είχαμε αναχαιτήσει. Δυστυχώς, τα εμβόλια, αν πούμε ότι είναι το επικό, θα φτάσουν μετά τη λήξη της μάχης. Η οργάνωση του εμβολιασμού στη χώρα μας πάσχει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, την τελευταία εβδομάδα, ο κυλιόμενος επταήμερος μέσος όρος θανάτων μειώθηκε κατά 7,5%, ενώ ο μέσος όρος κρουσμάτων μειώθηκε κατά 13,2%, με τη μάχη στη Βόρεια Ελλάδα να έχει ήδη χαθεί, όπως υποστήριξε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Η μισή μάχη σε αυτές τις περιοχές έχει ήδη χαθεί. Έχουμε θρηνήσει ήδη πολλούς νεκρούς. Αν είχαμε αποφύγει συντριβές σε γυροκομεία, θα είχαμε πάρα πολύ λιγότερους θανάτους από ό,τι είχαμε σήμερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θάνατοι κάτω των 50 ετών από κορονοϊό στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν αναλογικά στο δεύτερο κύμα σε σχέση με το πρώτο, ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται μείωση του ποσοστού των θανάτων στην Ελλάδα για τις ηλικίες έως 40 ετών. Δεν μιλάμε καν για παιδιά. Παιδιά, η θάνατη είναι εξαιρετικά σπανιότατη. Στην Ελλάδα ειδικά, οι θάνατοι ηλικίες 0 έως 40 ετών ατόμων αποτελούσαν το 1,7 των συνολικών θανάτων με COVID-19 στο πρώτο κύμα και έχει πέσει αυτό το ποσοστό στο 0,8% στο δεύτερο κύμα. Όπως αποκάλυψαν οι ειδικοί, τα σκληρά lockdown χειροτερεύουν την πορεία της πανδημίας, τονίζοντας την ανάγκη διενέργειας περισσότερων τεστ. Η Ελλάδα έχει ένα από τα σκληρότερα και από τα πλέον αναποτελεσματικά lockdown στην Ιφίλιο.